Ορίστε, κυρία Μπατζίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ένα νομοσχέδιο με μακροσχελή τίτλο. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει ετερόκλητες διατάξεις για να καλύψει μικροσυμφέροντα η κυβέρνηση, η κυβερνώσα παράταξη για τις ερχόμενες εκλογές που όσο νούπο έρχονται. Σε εκλογικό κλίμα βρισκόμαστε παρά τις διαψεύσεις, διότι οι χθεσινές αναγγελίες του κ. Μητσοτάκη για την κοινωνική πολιτική, οι οποίες πραγματικά αποτελούν θράσος για μας. Θράσος γιατί η μόνη πραγματική κοινωνική πολιτική που θα έπρεπε να γίνει, που το φωνάζει το Μέρα 25 από την αρχή με το θέμα της ακρίβειας, είναι η αυτόματη μαριθμική αναπροσαρμογή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσατε να κάνετε, διότι η κυβέρνηση στην πραγματικότητα τι έχει κάνει αυτό το διάστημα. Έχει επιδοτήσει την CVC, τους τέσσερις ολιγάρχες, μην τρεπόμαστε να τους λέμε, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Λάτσης, ο κύριος Περιστέρης κλπ. Αλλά δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε και οφείλει για την αύξηση του πραγματικού κατώτατου μισθού. Χθες ο Πρωθυπουργός μας είπε ότι 9,6% έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Πολύ ωραία. Ο πληθωρισμός πόσο είναι? 12%. Άρα, για ποια πραγματική αύξηση? Θα σας τα πω, είναι απλά μαθηματικά. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει βασικές ανάγκες να καλύψει, με πληθωρισμό, παίρνοντας το κατώτατο μισθό, ο πληθωρισμός ο πραγματικός που έχει είναι 26%. Άρα, δεν υπάρχει αύξηση, υπάρχει μείωση. Και θα σας πω τι εννοώ με πραγματικούς όρους. Διότι πληρώνεται 485 ευρώ. Πείτε μου, πραγματικά, όσοι είστε εδώ και όσοι δεν είστε, γιατί πραγματικά απευθυνόμαστε εμείς στο Μέρα 25 μόνο στον ελληνικό λαό, δεν παίρνει καμία πρότασή μας η κυβέρνηση, τουλάχιστον να την επεξεργαστεί, έτσι ώστε να μπει σαν θέμα συζήτηση κάποια στιγμή και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό εσείς, κύριοι της κυβέρνησης, πανηγυρίζετε. Αντί να κάνετε αυτό που ζητάμε εδώ και καιρό. Το χειρότερο είναι όμως ότι αυτές οι αλλαγές που φτιάχνετε, να μπω και στο νομοσχέδιο, στην εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο των κομμάτων, έρχονται λίγους μήνες μετά την κωδικοποίηση των διατάξεων για τα οικονομικά των κομμάτων. Για μας είναι ξεκάθαρο. Ρωτάμε, πρόκειται να τεθούν στη Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης? Επίσης, αυτό το νομοσχέδιο που καταθέτει η Νέα Δημοκρατία προβλέπει πάρα πολλά πράγματα που ρυθμίζονται από υπουργικές αποφάσεις. Τι άλλο? Τι άλλο μπορεί να γίνει? Κακή νομοθετική πρακτική, η οποία ναρκοθετεί πραγματικά τα νομοσχέδια. Δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε υπουργό, σήμερα ο κύριος Βορύδης, αύριο κάποιος άλλος, σύμφωνα όμως με την συγκεντρωτική λογική στην οποία μας έχει συνηθίσει αυτή η κυβέρνηση. Να δούμε μερικά όμως πάρα πολύ επικίνδυνα σημεία αυτού του νομοσχεδίου. Ως προς το άρθρο 11, πρέπει να σημειωθεί ότι έχουμε αλλαγή ενός νόμου του 4648 του 2019. Αν θυμάμαι καλά, ο νόμος είχε ψηφιστεί, μάλλον θυμόμαστε όλοι καλά, μέσα από μια ευρύτατη διαβούλευση με όλα τα κόμματα. Γιατί πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο θα απασχολήσει ειδικά τις εκλογές. Τώρα, στο παραπέντε, πριν από μια εκλογική αναμέτρηση, έρχεστε και τροποποιείτε χωρίς καμία συνεννόηση με τα άλλα κόμματα. Με το άρθρο 11 αλλάζει ο χρόνος που έχει κανείς τη δυνατότητα να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Σύμφωνα με αυτές τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, οι εγγραφές των Ελλήνων του εξωτερικού στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μπορούν να γίνουν ένα μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών. Δηλαδή, όχι τρεις ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Δίνεται έτσι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγραφής των Ελλήνων του εξωτερικού. Προφανώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι κάτι τέτοιο την ευνοεί. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της προκήρυξης προώρων εκλογών, άρα ο προγραμματισμός που πάει περίπατο. Βλέπουμε δηλαδή ότι πρόκειται για διατάξεις ενός νομοσχεδίου που κάνει μικροπολιτική πάντα προς όφελος των κυβερνώντων. Με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να χάνει οποιαδήποτε αξιοπιστία έχει δημιουργήσει, ας πούμε. Στο άρθρο 12 προβλέπεται πως σε περίπτωση κολλήματος στις εκλογές, δηλαδή των δικαστικών υπαλλήλων, τα καθήκοντα αυτά εκτελεί ο διαπιστευμένος πρέσβης στη συγκεκριμένη χώρα.
ή ένα εξουσιοποιημένο μέλος της ελληνικής διπλωματικής αποστολής που ορίζονται με εντολή του πρέσβη. Είναι σαφές πως πάλι, ιδιαίτερα στην περίπτωση προκήρυξης προώρων εκλογών, δεν υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος για την αποστολή αυτών των ανθρώπων. Η πρόβλεψη αυτή αφήνει την εποπτεία των εκλογών σε διορισμένους από την κυβέρνηση υπαλλήλους. Και πάλι η κυβέρνηση θα ασκήσει έλεγχο με συγκεντρωτικό τρόπο, όπως πάντα υπέρ της. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ανήσυχοι. Το άρθρο 13 προβλέπει πως ο εφοδιασμός των ψηφοδελτίων των συνδυασμών των εκλογικών κέντρων του εξωτερικού γίνεται με ευθύνη και έξοδα των ίδιων και όχι του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως ίσχυε πιο παλιά. Τα ίδια προβλέπονται και για τις ευρωεκλογές. Είναι σαφές πως η συγκεκριμένη διάταξη δυσκολεύει σημαντικά τα μικρότερα κόμματα με περιορισμένες δυνατότητες και η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να εξουδετερώσει τη φωνή και τη δυναμική τους. Ως προς το μέρος για τον έλεγχο των εσόδων και των δαπανών, γιατί θεωρήθηκε αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι έσοδα ή δαπάνες που πρέπει να διακινούνται μέσω των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών είναι μόνο, λέει, όσα σχετίζονται με την πολιτική ιδιότητα των προσώπων αυτών ή με τη λειτουργία του κόμματος. Ενώ ταυτόχρονα δεν διευκρινίζεται ποιος θα είναι αρμόδιος να κρίνει και να ελέγχει αν τα έσοδα και οι δαπάνες αυτές σχετίζονται ή όχι με την πολιτική ιδιότητα. Φαίνεται τελικά ότι αυτή η διάταξη αφήνει περιθώριο, ειδικά στα κόμματα, να παρακάμψουν τη διακίνηση χρημάτων μέσω των ειδικών λογαριασμών, με το να χαρακτηρίζουν κάποιο ποσό ως μη σχετιζόμενο με την πορεία του κόμματος. Με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, υποσκάπτεται ο σκοπός της εξασφάλισης της μέγιστης διαφάνειας και της νομιμότητας. Γι' αυτόν τον σκοπό υπήρχε η ρητή πρόβλεψη του νόμου για διακίνηση όλων των εσόδων και εξόδων μέσα από τους ειδικούς λογαριασμούς που έχουμε όλοι μας. Για αυτόν τον σκοπό. Με το νομοσχέδιο δηλαδή προβλέπεται ότι κατ' εξαίρεση κόμματα που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση μπορούν να διακινούν χρηματικά ποσά για την κάλυψη των δαπανών τους με πληρωμές προς τρίτους, χωρίς τη χρήση των ειδικά προβλεπόμενων από τον νόμο τραπεζικών λογαριασμών. Το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό που μπορεί να διακινηθεί εκτός λογαριασμών αυξάνεται από τα 20.000 στα 40.000. Οι προβληματισμοί που έθεσα πιο πριν ενισχύονται από το γεγονός ότι αυξάνεται το ύψος των ποσών που δύναται να διακινηθούν εκτός αυτών. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι περιορίζονται και οι εγγυήσεις διαφάνειας. Αυτό που ουσιαστικά εσείς θέλετε είναι να μπορούν τα κόμματα να έχουν τη δυνατότητα να διακινούν χρήματα εκτός των ειδικών λογαριασμών. Αφήνεται δηλαδή παραθυράκι ώστε να λέγεται κάποια δικαιολογία ότι δίθεν ένα χρηματικό ποσό δεν συνδέεται με το κόμμα. Και με ποιο συνδέεται στη τελική? Θα μάθουμε. Βεβαίως, αυτό το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ορίζεται ποιος θα είναι ο κριτής για όλα αυτά τα ποσά που συνδέονται ή όχι με τις λειτουργίες του κόμματος. Προβλέπονται επίσης μεγαλύτερα χρηματικά ποσά για τις δαπάνες με πληρωμής προς τρίτους εκτός των ειδικών λογαριασμών που προβλέπονται. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο που φαίνεται είναι μια συλλογή από παραθυράκια για διαφθορά. Ως προς το άρθρο 28. Ο περιορισμός των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου, η ανάθεση της υποχρέωσης χρηματικής αποτίμησης των εισφορών σε είδων και η καταγραφή τους από δικαιούχους προκαλούν προβληματισμούς. Η αντικειμενικότητα των καταγραφόμενων από τους δικαιούχους προφανώς υστερεί σε σχέση με την αντικειμενικότητα μιας καταγραφής από ένα ανεξάρτητο και ειδικό όργανο. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται αρκετά πιθανότερη η παραβίαση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οι προβλέψεις αυτές είναι δυνατόν να παροτρύνουν την ανάρτηση μόνο των στοιχείων που επιθυμούν τα εκάστοτε κόμματα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξασφάλιση της διαφάνειας και τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στα οικονομικά των κομμάτων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιπλέον προβληματισμούς σχετικά με το ποιος είναι τελικά ο ρόλος που επιτελεί. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιτροπή οφείλει να δημοσιοποιήσει τα αιτιολογημένα πορίσματα για τους ελέγχους που διενεργεί. Τώρα όμως, με την προτινόμενη διάταξη, οφείλει να δημοσιοποιεί μόνο τις αποφάσεις για τους ελέγχους αυτούς. Η αντικατάσταση δηλαδή του όρου αιτιολογημένα πορίσματα με τον όρο αποφάσεις για τους ελέγχους είναι δυνατόν να περιορίσει το εύρος των στοιχείων που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται από την Επιτροπή. Ο λόγος είναι ότι ο προτινόμενος όρος μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους. Νομοποιείται έτσι η παράληψη της Επιτροπής να δημοσιοποιεί τα σχετικά έγγραφα. Ταυτόχρονα όμως πλήττεται η αρχή της διαφάνειας, καθώς οι πολίτες στερούνται ακόμα και τη δυνατότητα να δουν τα στοιχεία με βάση τα οποία κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Υπεξαιρούνται αρμοδιότητες από την Επιτροπή, η οποία ασκεί τον έλεγχο για τις χρηματικές εισφορές. Η Επιτροπή δεν θα μπορεί να εκτιμά ίδια τις εισφορές, αλλά αυτό θα επαφείται στους ίδιους τους υποψήφιους
ψήφιους και τους κομματικούς σχηματισμούς. Η Επιτροπή απλώς θα δημοσιοποιεί όσα της δίνουν οι υποψήφοι και τα κόμματα χωρίς έλεγχο. Πρόκειται για την αποθέωση της κομματικής αυθαιρεσίας και για μια άλλη ύπουλη υπονόμωση της διαφάνειας που κάνετε στο παραπέντε πριν τις εκλογές. Θα δείξει, αλλά τέλος πάντων χωρίς καμία τελείως αξιοπρέπεια. Φυσικά και υπάρχει ενοχή εδώ, η οποία αφορά τη σχέση των μεγάλων μνημονιακών κομμάτων με τις τράπεζες, στις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τις αποπληρωμές δανείων και σε άλλα παρόμοια. Το άρθρο 30 αφορά σκυρώσεις σε βάρος των πολιτικών κομμάτων και συνασπιζών. Μειώνει δηλαδή τον μεγάλο βαθμό τα πρόστιμα που επιβάλλονται με το πρόστιμα της αποσαφήνισης των προβλέψεων. Η αλήθεια είναι πως σε πολλές περιπτώσεις αναφερόταν ποστό επί της τακτικής επιχορήγησης. Με τις νέες διατάξεις όμως τα πρόστιμα είναι μεν προσδιορισμένα, αλλά είναι και σαφώς μικρότερα. Αντίστοιχα, στο άρθρο 31 που αφορά τις κυρώσεις των υποψηφίων. Είναι σαφές πως οι διατάξεις αυτές αφορούν όσους έχουν σκοτεινά οικονομικά. Με πρώτη και καλύτερη φυσικά τη Νέα Δημοκρατία. Με το άρθρο 44 η κυβέρνηση επιλέγει να καταργήσει τη δυνατότητα των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων να θέτουν θέματα προημερήσεις διατάξεως. Μάλιστα, στην αιτιολογική έκθεση αναφέρει πως έτσι θα διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και πως διαφορετικά διαταράσσεται, λέει, η εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία βλέπει το δικαίωμα των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας να θέτουν θέματα προς συζήτηση πριν ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ως ενοχλητικό εμπόδιο. Αντί να το βλέπει ως δομικό στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο μέσα σε μια δημοκρατική ευνομούμενη πολιτεία. Πίσω από αυτές τις δίθεν επικλήσεις σε κυβερνησιμότητα, εύρυθμη λειτουργία, κρύβεται η απόπειρα αρπαγής του κράτους από τη Νέα Δημοκρατία. Και βεβαίως ο αποκλεισμός των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων και κυρίως όσων αγωνίζονται κατά των αντιλαϊκών πολιτικών του μνημονιακού πλησίου. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχουν αρκετές ημέρες από όταν συντάσσεται η μερίσια διάταξη μέχρι να έρθει η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι φυσικό σε αυτό το διάστημα να προκύψουν κάποια θέματα. Μπορεί να είναι ο σκοπός σας, ναι, μεν να θυμώσετε τις αντιπολιτευόμενες φωνές, ώστε να πάτε σε fast track διαδικασίες με τις οποίες θα περνάνε οι αποφάσεις που βοηθούν ποια άλλα τα ιδιωτικά συμφέροντα που εξυπηρετείτε. Για σας, όλα αυτά τα που συζητάμε αυτή τη στιγμή λέγεται καθυστέρηση. Εσείς τη δημοκρατία τη θεωρείτε καθυστέρηση. Θα προτιμούσατε να κάνετε χατήρια των ιδιωτικών συμφερόντων χωρίς να υπάρχει καμία δημοκρατική διαβούλευση. Σημειωτέων ότι μπορεί να χρειαστεί να συζητηθεί ακόμη και ένα εντελώς έκτακτο φαινόμενο. Λόγου χάρη τα αποτελέσματα μιας θεομηνίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δημοκρατία λειτουργεί μόνο όταν ακούμε πραγματικά και τη φωνή της μειοψηφίας. Και να πούμε και κάτι άλλο. Αν η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει εγκληματική πολιτική σε ζητήματα που αφορούν με την ευρεία έννοια και στην τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί να μην συζητηθούν? Λόγω χάρη αν η εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης προκαλεί προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, γιατί να μην μπορούν τα αντιπολιτευόμενα κόμματα να το φέρουν αυτό στη διαβούλευση? Ή μπορεί λόγω χάρη να υπάρχει ένα ζήτημα αγροτικής πολιτικής? Γενικότερα, με πολλές κυβερνητικές ρυθμίσεις έχει το οδηγήσει συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες στην απελπισία. Και μετά, βέβαιως, έχετε αλλεργία στο να σκάνουν κριτική. Το άρθρο 44 δεν επιδέχεται καμίας βελτίωσης. Είναι ένα άρθρο προληπτικής λογοκρισίας που πρέπει οπωσδήποτε να αποσυρθεί. Τα άρθρα 56 και 58 πρημοδοτούν τη συνέντευξη και ανοίγουν τον δρόμο για στελέχωση από τους δήθεν άριστους επιτελικούς. Ναι. Στο άρθρο 60, αρμοδιότητες των Δήμων ανατίθεται σε ειδικούς συνεργάτες σύμφωνα με τις πάγιες πρακτικές της κυβερνώσεως παράταξης. Συμπερασματικά για μας πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που υποβαθμίζει σημαντικά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Ενθαρρύνει ύπουλες μεθοδεύσεις για την υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου. Δεν πρόκειται απλώς για μια κακή πρακτική νομοθέτηση που μας έχετε συνηθίσει άλλωστε. Ενώ ότι η κυβέρνηση αλλάζει αυτά που ίδια ψήφισε πριν από ένα μικρό διάστημα. Πρόκειται για ύπουλες και ένοχες διατάξεις. Αν δεν αντισταθούμε σε αυτές τις διατάξεις, αυτές κινδυνεύουν να εκτρέψουν το δημοκρατικό μας πολίτευμα προς την κατεύθυνση του αυταρχισμού. Και γι' αυτό το λόγο το ΜέΡΑ25 θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των εισηγητών και ειδικών αγωνιστών.